Να σας πούμε ότι η Χαράδρα έχει περίπου έκταση 10.000 στρέμματα. Έχουμε πολύ πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Έχουμε εδώ μέσα 750 είδη δέντρων και φυτών. Υπάρχουν 50 ίδια πάγρες ορχιδές, τα μισά ίδια πάγρες ορχιδές της Ελλάδας βρίσκονται εδώ μέσα στην Κοιλάδα. Επίσης έχουμε καταγράψει περίπου 106 είδη από πεταλούδες. Τα μισά σχεδόν είδη πεταλουδών της Ελλάδας επίσης βρίσκονται εδώ στην Κοιλάδα. Έχουμε καταγράψει 175 είδη άγριο πτηνών. Ποιος να μην σφυρίζει αυτός. Πολλά από αυτά είναι μεταναστευτικά. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι τώρα για τους λεγόμενους φυτοφράκτες. Είναι φυσικά σύνορα και θα κοιτάτε δεξιά και αριστερά ανάμεσα στα χωράφια από δέντρα και θάμνους. Βλέπετε τα χωράφια χωρίζονται με τους λεγόμενους φυτοφράκτες. Και επιδοτούνται οι αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναστρέμα γης για τους φυτοφράκτες, γιατί είναι ζωτικής σημασίας λόγω του ότι φιλοξενούν τα έντομα που χρησιμεύουν για την επικονίαση των φυτών. Επίσης φιλοξενούν τα πτηνά και την πανίδα της περιοχής. Και έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο χρόνων οι φυτοφράκτες, λόγω των αυλακώσεων που υπάρχουν και τώρα ακόμα, όπου εκεί μέσα τρέχουν τα νερά, πάνω υπάρχει το κεντρικό αυλάκι αριστερά και τα χωράφια είναι με κλίση προς τον δρόμο. Και επειδή υπάρχουν αυτές οι αυλακώσεις ανάμεσα στα χωράφια, για το πόντισμα, εκεί μέσα έχουν δημιουργηθεί οι φυτοφράκτες. Το τοπίο που δημιουργείται τώρα δεξιά και αριστερά του δρόμου από τις καρυδιές είναι μοναδικό στην συνέχεια που σας προχωράμε. Δημιουργούνται αψίδες με δέντρα. Προχωράμε τώρα στα δεξιά μας, έχουμε τον ποταμό, θα τον δούμε σε λίγο. Προχωράμε παράλληλα με το ποτάμι προς Αλβανία πήγαινε, με κατεύθυνση τώρα προς Αλβανία. Πιο κάτω. Τουρίστες. Το χωριό που θα δούμε δεξιά είναι η Μελισσόπετρα. Εδώ κοιτάξτε λιγάκι το δρόμο τώρα με τις καρυδιές που δημιουργούν την αψίδα. Κατοίκους η Μελισσόπετρα. Ναι. Δεν έχει πολλούς κατοίκους. Εκεί παίζουν, στους 30 παίζουν. 30. Ωραία. Ούτε πετρόλου δεν είναι. Και το καλοκαίρι κάποιος θα έρχεται. Το καλοκαίρι, ναι. Το να φέρνουμε εδώ πέρα. Με αυτό. Πού. Βάλει. Η κοιλάδα του Μπουραζανίου είναι προστατευόμενη περιοχή. Ανήκει στο δίκτυο Natura της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σύντομα θα ενταχθεί στην νέα προστατευόμενη περιοχή που δημιουργείται του Γράμμου, που θα είναι και μεγαλύτερη της Ελλάδας. 1.200.000 στρέμματα θα είναι η έκτασή της. Τώρα βλέπετε δεξιά το ποτάμι. Είναι ο ποταμός Αός, που έχει από τα καθαρότερα νερά της Ευρώπης, έχει μεγάλο αριθμό από άγρια απέστροφα και είναι το μοναδικό ελληνικό ποτάμι που τα νερά τα χάνουμε. Αφού διασχίσει την Αλβανία, ο ΑΟΣ πέφτει στην Αδριατική. Στα σύνορα συναντάει το Σαρατάπορο. Ο Σαρατάπορος είναι και φυσικό όριο Ελλάδας-Αλβανίας έως ένα σημείο. Θα τα δούμε αυτά τα όρια πάνω από το χωριό μου Ολιβδοσκέπαστη. Στην άκρη του κάπου της κόλλησης συναντάει και τον ποταμό Βοηδομάτη που βγαίνει από τη Χαράδρα του Βίκου. Υπάρχουν εκτός από την άγρια απέστροφα άλλα 8 είδη ψαριών εδώ στο ποτάμι. Το ένα από αυτά είναι ενδυμικό, δηλαδή το βρίσκουμε μόνο εδώ στο ποτάμι αυτό.